Δύο μικρά παιδιά, ο Παύλος και η Όλγα, χάρη στο άπειρο έλεος του Κυρίου, που ανταποκρίθηκε στις προσευχές της αναξιότητός μου, έγιναν καλά από την αρρώστιά τους. Στην περίπτωση του Παύλου, η αρρώστια έφυγε μέσα από ένα ήσυχο ύπνο και το προσωπάκι της Όλγας φωτίστηκε από τη μία στιγμή στην άλλη με τη χαρά της υγείας. 9 φορές πήγα να προσευχηθώ με πίστη, ελπίζοντας ότι την πίστη μου δεν θα την αποδοκίμαζε ο Κύριος. Αρκεί να κρούει κανείς και η πόρτα θα του ανοιχθεί. Μπορεί εγώ να ήμουν ανάξιος, αλλά ο Κύριος, χάρη στο άπειρο του ελέους, θα με άκουε. Ο άδικος κριτής λύγησε τέλος στις επίμονες παρακλήσεις της γυναικός που τον ενοχλούσε με το αίτημά της. Πολύ περισσότερο, ο δίκαιος κριτής δεν θα έμενε ασυγκίνητος στην προσευχή μου για τα αθώα εκείνα παιδάκια. Δεν θα παρέβλεπε τα λόγια μου, τις γονεκκλησίες μου, την πεποίθησή μου στο ελέος του. Και πράγματι, δεν με αποδοκίμασε, εμένα τον αμαρτωλό ηκέτη. Πήγα για 10η φορά στο σπίτι τους και τα μικρά ήσαν καλά. Ευχαρίστησα από τα βάθη της καρδιάς μου τον Κύριο και τη Γρηγορούσα μητέρα του. Η προσευχή στηρίζεται στην πίστη. Πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός και έτσι του μιλώ. Ότι είναι παντοδύναμος κρατώντας τα σύμπαντα στην παλάμη του χεριού του. Και ότι μου έδωσε τη φωνή για να του μιλώ. Έχω πεποίθηση ότι η προσευχή μου φθάνει σε αυτόν, πηγάζοντας από την καρδιά μου. Το ίδιο και η ανταλλαγή γραμμάτων ανάμεσα σε ανθρώπους που τους χωρίζει κάποια απόσταση στηρίζεται στην πίστη. Είναι πεπισμένοι όταν γράφουν μια επιστολή και ότι το πρόσωπο στο οποίο την απευθύνουν ζει. Ξέρουν ότι η επιστολή θα φτάσει στον προορισμό της, θα προκαλέσει ορισμένες εντυπώσεις, ιδέες και ψυχικές καταστάσεις και ότι η απάντηση που θα έλθει θα αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της επιστολής. Όταν είναι να προσευχηθεί στην Υπεραγία Θεοτόκο, έχει πριν την ακράδαντη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να φύγεις από μπροστά της χωρίς να βρεις έλεος. Ουδείς προστρέχουν επί σύ κατησχημένος, από σου εκπορεύεται, ψάλλει η Εκκλησία με πίστη στη Θεομήτωρα. Το να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα, αυτή την ανεπιφύλακτο εμπιστοσύνη, είναι σωστό και δίκαιο. Είναι άπειρο το έλεος της μητέρας του ελεήμονος Θεού. Το έλεος της το μαρτυρεί η Εκκλησία όλων των εποχών και όλων των τόπων. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαφορήσει για μας η Παναγία.